Η μέρα εορτή σήμερα, 22 Φεβρουαρίου, για την μεγαλύτερη κίνηση νέων παγκοσμίως, τους προσκόπους. Με αφορμή λοιπόν τα γενέθλια του ιδρυτή, Λόρδου Μπάντεν Πάουελ, 40 εκατομμύρια μέλη σε 220 χώρες έχουν καθιερώσει τη σημερινή ημέρα ως ημέρα σκέψης. Η προσκοπική κίνηση στην Ελλάδα αποτελεί τη μεγαλύτερη και μακροβιότερη εθελοντική κίνηση νέων. Με 25.000 ενεργά μέλη και παρουσία σε 350 γειτονιές σε όλη τη χώρα, 8.000 ενήλικες εθελοντές μεταλαμπαδεύουν τις αρχές και τις αξίες του προσκοπισμού σε παιδιά και εφήβους. Με αφορμή τα γενέθλια του ιδρυτή της προσκοπικής κίνησης, Λόρδου Μπάντεν Πόουελ, κάθε χρόνο στις 22 Φεβρουαρίου, πρόσκοποι σε κάθε άκρη της γης οργανώνουν δράσεις εμπνευσμένες από τις σκέψεις και τα αποφθέγματά του, την επανομαζόμενη και ως ημέρα σκέψης. Το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων εδώ και 108 χρόνια τροφοδοτεί την ελληνική κοινωνία με νέους που έχουν επωφεληθεί από την προσκοπική μέθοδο διαπαιδαγώγησης και εισέρχονται στην κοινωνία ως αυτοδύναμοι, δραστήριοι και υπεύθυνοι πολίτες, πρόθυμοι να βοηθήσουν και να αναλάβουν ενεργό ρόλο. Μάλιστα, οι Έλληνες πρόσκοποι έχουν αναδειχθεί πολλές φορές αγγελιοφόροι της ειρήνης μέσα από τις δράσεις τους για την αντιμετώπιση του προσφυγικού, την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόωθηση του εθελοντικού κινήματος και την προσφορά τους σε ευπαθείς ομάδες. Η προσκοπική κίνηση για εκατομμύρια νέους σε όλο τον κόσμο παραμένει εδώ και δεκαετίες αϊθαλής και ελκυστική, όχι μόνο γιατί αφουγκράζεται τις ανάγκες των νέων, αλλά γιατί έχει καταφέρει να γίνει τρόπο ζωής.